Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως θέμα. Μπορεί αυτό το χειμώνα να τον έχουμε περάσει εδώ στην Κρήτη αρκετά ελαφριά, είναι η αλήθεια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση 2-3 εξάρσεις που δημιούργησαν και αρκετές καταστροφές. Η υγρασία όμως είναι ένα στοιχείο που έχουμε δυστυχώς παντρευτεί. Το έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι σε ολοένα και περισσότερες περιοχές, τόσο του Ηρακλείου όσο και της Ενδοχώρας. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα λένε ότι είναι και ο αφυγραντήρας. Για να μάθουμε τι πραγματικά ισχύει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον μηχανολόγο μηχανικό και συνεργάτη της Dibabo Κλιματέκνικα, τον κύριο Άγγελο Νικηφόρο. Καλημέρα κύριε Νικηφόρε. Καλημέρα σας. Θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε τις σύμβουλές σας σχετικά με το θέμα του αφυγραντήρα, της ιδανικής επιλογής και της κατάλληλης χρήσης. Και ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας, χρειαζόμαστε πραγματικά αφυγραντήρα στο σπίτι και στον επαγγελματικό μας χώρο? Ωραία, λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση που μου την κάνουμε αρκετά συχνά. Βασικά η ερώτηση είναι ότι αφού έχω κλιματιστικό, γιατί χρειάζομαι αφυγραντήρα? Mm-hmm. Οπότε θέλω να εξηγήσω λίγο στον κόσμο που ακούει ότι όταν έχουμε σώματα καλοριφέρ ή κλιματιστικά που δουλεύουν σε θέρμανση, αυτά δεν κάνουν αφύγραση στον χώρο. Απλά μεταφέρουν την υγρασία, αυτή εγκλωβίζεται στους τοίχους, mm-hmm. και με αποτέλεσμα να δημιουργείται μούχλα, η οποία μετά έχει δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργικά, πόνους στα κόκαλα και όλα αυτά. Mm-hmm. Ο αφυγραντήρας λοιπόν χρειάζεται, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, αλλά το χειμώνα ένα παραπάνω, mm-hmm. διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την υγρασία. Και είναι μια οικονομική λύση, γιατί είναι μια μικρή συμβατική και οικονομική συσκευή, mm-hmm. η οποία απλά μπαίνει στην πρίζα και λειτουργεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόδα, αλλά είναι μια πραγματική ανάγκη. Ναι, ναι, mm-hmm. είναι μια ανάγκη, γιατί η υγρασία, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, mm-hmm. η υγρασία υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Απλά λόγω μόδας, για marketing, κάθε χρόνο κατασκευάζουν, σχεδιάζουν mm-hmm. νέα μοντέλα με νέες λειτουργίες, design και όλα αυτά. Mm-hmm. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος στην αγορά ενός αφυγραντήρα? Τα βασικά κριτήρια του είναι η κατανάλωση, mm-hmm. η στάθμη του θορύβου, να μην κάνει θορύβο, η ποιότητα κατασκευής, διότι μπορεί σαν στάθμη θορύβου να είναι χαμηλή, αλλά με τον πέρασμα του χρόνου ο συμπιεστής μου αρχίζει και να κάνει διάφορα τρίξιματα για mm-hmm. τους θορύβους. Mm-hmm. Και επίσης κάποιες έξτρα λειτουργίες ή χαρακτηριστικά, όπως είναι εάν διαθέτουν ιονιστή για παράδειγμα, mm-hmm. εάν διαθέτουν λάμπα UV για να καταπολεμούν τα μικρόβια και mm-hmm. όλα αυτά. Mm-hmm. Πόσα λίτρα αναλογούν στα τετραγωνικά μέτρα του κάθε χώρου? Για μικρούς χώρους όπως είναι πνοδομάτια, mm-hmm. και ένα μεγάλο πνοδομάτιο ακόμα, δηλαδή να πούμε για 15-20 τετραγωνικά, mm-hmm. μπορούμε να πάμε με έναν αφυγραντήρα 10 με 12 λίτρα. Για μεγαλύτερους μεταχώρους μέχρι 70-80 μας καλείται και ένας 16 λίτρα, mm-hmm. 20 λίτρα αν είναι ψηλοτάβανο, αν υπάρχει πάρα πολύ υγρασία στο χώρο. Mm-hmm. Και μετά υπάρχουν μοντέλα των 25-30 λίτρων για πολύ μεγαλύτερους χώρους. Mm-hmm. Και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας, δηλαδή τι ακριβώς κάνει ο αφυγραντήρας? Ο αφυγραντήρας δουλεύει ουσιαστικά όπως δουλεύει το κλιματιστικό. Δηλαδή παίρνει τον αέρα του χώρου, ο οποίος mm-hmm. το χειμώνα είναι ζεστός λόγω της θέρμανσης που έχουμε, mm-hmm. το περνάει μέσα από το στοιχείο το οποίο ψύχεται με το ψυχτικό υγρό του. Mm-hmm. Εκεί πέρα τα μόρια του αέρα υγροποιούνται, mm-hmm. και παίρνει στο σκαφάκι. Έτσι τραβάει την υγρασία. Μετά ξαναθερμαίνεται και περνάει στο χώρο με θερμοκρασία του περιβάλλοντος, με θερμοκρασία δωματίου. Μάλιστα. Τα ωφέλη που προσφέρει στο κάθε καταναλωτή ο αφυγραντήρας ποια είναι? Τα ωφέλη, όπως είπα και πριν, η υγρασία μετατρέπεται σε μούχλα, mm-hmm. οποία έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα αλλεργικά. Οπότε εάν διατηρήσουμε το χώρο μας σε ένα επίπεδο του 50-55% που είναι το φυσιολογικό, mm-hmm. έχουμε ένα καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον. Mm-hmm. Επίσης όταν αυτά έχουν ιονιστεί, καθαρίζουν ακόμα περισσότερο τον αέρα από βακτήρια, από μικροοργανισμούς, οπότε έχουμε μια φρεσκάδα στο χώρο, mm-hmm. που την νιώθουμε πολύ περισσότερο.
πιο ευχάριστη, ναι, ευχάριστη ατμόσφαιρα, δηλαδή. Ναι, 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 ευχάριστη και φρέσκια ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. όταν ένα χώρο έχει θερασία, μπαίνουμε μέσα και νιώθουμε μια δυσφορία. Σωστά. Mm-hmm. Όταν δεν έχει, μπαίνουμε και είναι, είμαστε πολύ mm-hmm. άνετα. Mm-hmm. Και, για τους, και για τα μοντέλα αυτά που έχουν την UV λάμπα, αυτή σκοτώνει, απενεργοποιεί μάλλον, να το πω σωστά, υγρόνους οργανισμούς, μικροοργανισμούς. Οπότε είναι ακόμα καλύτερο και για σπίτια που έχουν μέσα είτε ευπαθείς ομάδες, είτε μικρά παιδιά, mm-hmm. για να προστατέψουμε λίγο ακόμα περισσότερο την υγεία μας. Μάλιστα. Συν το ότι στην καθημερινότητά μας όλη, υπάρχει και το ότι στεγνώνουν τα ρούχα. Mm-hmm. Αυτό ναι, ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί μπήκα στη σελίδα στο www.klimatechnica.gr και το είδα αυτό σε κάποια μοντέλα. Τι ακριβώς σημαίνει, πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι αφαγενατιερές στεγνώνουν ρούχα. Mm-hmm. Όπου ειδικά στις βροχερές ημέρες ή ημέρες με πολλή υγρασία, εάν βάλουμε έξω τα ρούχα δεν μπορούν να στεγνώσουν, τα βάζουμε μέσα με μια απλώστρα, βάζουμε τον αφαγενατιέρα κοντά, mm-hmm. και αυτός τραβάει την υγρασία, δεν την αφήνει να πάει στο χώρο. Mm-hmm. Συν το ότι με τον αέρα που αποβάλλει στο χώρο, mm-hmm. Τα στεγνώνει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό τώρα για λόγους marketing περισσότερο είναι κάποιες εταιρείες που το διαφημίζουν σαν η έξυπνη λειτουργία στεγνώματος ρούχων. Που ουσιαστικά είναι μια εργονομική λειτουργία που με το πάτημα ενός κουμπιού mm-hmm. βάζει την ισχύ, θέτει την ισχύ του αφαγενατιέρα στη μέγιστη με την μέγιστη ροή αέρα mm-hmm. και ταυτόχρονα ορίζει το επιθυμητό επίπεδο σε κάτω από 40-50%. Του εστίν ότι δεν σταματάει ποτέ να λειτουργεί. Μάλιστα. Οπότε λέει κάθε αφιγραντήρας μπορεί να κάνει αυτή την... Κάθε αφιγραντήρας. Εξυπηρετεί μάλλον και αυτή την ανάγκη. Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Κύριε Νικηφόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σύμβουλες. Περισσότερα στην Κλιματέχνικα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 97. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.